Ξεκινά η κατασκευή υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού και αντλητικών συγκροτημάτων στο δημοτικό διαμέρισμα Δήμητρα του Δήμου Αγιάς. Με το έργο θα βελτιωθούν οι συνθήκες άρδευσης των καλλιεργειών της περιοχής με την αξιοποίηση του νερού που συλλέγεται στον τεχνητό ταμιευτήρα της Δήμητρας. Το νέο αρδευτικό δίκτυο θα αντικαταστήσει τους μεταλλικούς επιφανειακούς αγωγούς που τοποθετεί ο εκάστοτε γεωργός για να αρδεύσει τις καλλιεργίες του. Ένα έργο άρδευσης στο δημοτικό διαμέρισμα της Δήμητρας. Προϋπολογισμού 490.000 ευρώ μπαίνει στη φάση της κατασκευής. Πρόκειται για 4 αντλητικά συγκροτήματα, ένα αντλιοστάσιο, από το οποίο θα φεύγουν κεντρική αγωγή και περιφερειακή αγωγή μήκους περίπου 5.200 μέτρων. Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο άρδευσης που θα αντλεί νερό από τον ταμιευτήρα Δήμητρας του ΤΟΕΒ και δίκτυο μεταφοράς νερού, το οποίο θα αποτελείται από κεντρικούς αγωγούς και αγωγούς διανομής, στους οποίους θα τοποθετηθούν υδροληψίες αρδεύσεων τριών στομιών. Είναι ένα έργο το οποίο έρχεται να τονώσει την καλλιέργεια στην περιοχή, να δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες να αδρεύσουν τις εκτάσεις τους και να μειώσει το κόστος παραγωγής.